statements to the press. Δηλώσεις στον τύπο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μπόρουτ, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά μου να καλωσορίσω τον αγαπητό μου φίλο, τον Πρόεδρο Πάχορ, και να μου προσφέρει τη ευκαιρία να ανταποδώσω τη θερμή φιλοξενία για την επίσημη επίσκεψή μου στη Σλοβενία το 2007. Αγαπητέ Πρόεδρε, η επίσκεψή σας πραγματοποιείται σε περιόδους που μπορούν να χαρακτηριστούν εξαιρετικά τραγικές και δύσκολες για την Ουκρανία και για το λαό της, και αναπόφευκτα για ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεών μας αφιερώθηκε σε αυτή τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση. Μια κρίση που ξεπερνά τα σύνορα της Ουκρανίας με σοβαρές και πολλαπλές επιπτώσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Η Κύπρος και ο λαός της είναι στην πραγματικότητα τα πρώτα θύματα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου των καταστροφικών συνεπειών μιας ξένης εισβολής στο ευρωπαϊκό έδαφος, και εξακολουθούν να υποφέρουν τα τελευταία 48 χρόνια από τη συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική κατοχή και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συμμεριζόμαστε λοιπόν πλήρως την ανάγκη να επιδεικνύουμε απτή αλληλεγγύη και υποστήριξη προς τον Ουκρανικό λαό. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα επίσης να εκφράσω την αλληλεγγύη μας στη Σλοβενία για την επίθεση με ρουκέτες που κατέστρεψε το προξενείο στο Χάρκοβο. Και ως Ευρωπαίοι, Πρόεδρε Πάχορ, θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι στην καταδίκη της ρωσικής εισβολής, στην ανάληψη ενός πιο ενεργού ρόλου, ώστε να επικρατήσουν ο διάλογος και τα διπλωματικά μέσα, και στην άμεση εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό της τραγικής απώλειας αθώων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Κυρίες και κύριοι, κατά την επικοδομητική συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Μπόρουτ Πάχορ, όχι μόνο επιβεβαιώσαμε το εξαιρετικό επίπεδο της σχέσης μας, αλλά ανταλλάξαμε επίσης ιδέες για την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής της, ιδίως στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου λοιπόν υπάρχουν μεγάλες ανεκπλήρωτες δυνατότητες. Και συζητήσαμε επίσης θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή μας ατζέντα, όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενεργειακή ασφάλεια. Για την κλιματική αλλαγή ενημέρωσα τον αγαπητό μου φίλο, Πρόεδρο Πάχορ, για την πρωτοβουλία της Κύπρου για την ανάπτυξη ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών και προσκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να μετριαστεί ο αντίκτυπός της σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Όσον αφορά στη μετανάστευση, συμφωνήσαμε και οι δύο ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα οι χώρες της Νότιας Ευρώπης που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών εξωτερικών πιέσεων. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρανία και των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, συμφωνήσαμε και οι δύο ότι η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η προσφορά προστασίας σε όλα τα εκτοπισμένα άτομα, καθώς και η υποστήριξή μας και η κατανομή του βάρους της πίεσης στις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας. Επίσης, χαιρετήσαμε τους στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί
το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας δίνει την ευκαιρία να βγούμε πιο δυνατοί από την πανδημία, να μεταμορφώσουμε τις οικονομίες μας και να δημιουργήσουμε μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις έδειξαν ότι η διαφοροποίηση των πηγών και των απαραίτητων διασυνδέσεων, στις οποίες η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο, είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση προσιτής ενέργειας στους πολίτες μας, τις εταιρείες και τις οικονομίες των χωρών μας. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είχα την ευκαιρία να συγχαρώ τον πρόεδρο Πάχο και τα σημαντικά επιτεύγματα της Σλοβενίας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το περασμένο εξάμηνο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη φιλοξενία της Συνόδου Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια. Κυρίες και κύριοι, εκτός από τη συνεργασία μας εντός της Ευρωπαϊκής Οικογένειας με τον πρόεδρο Πάχορ, συζητήσαμε επίσης τρόπους για περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού και του διαλόγου μας σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, σύμφωνα με το Μνημόνιο Πολιτικών Διαβουλεύσεων που υπογράφηκε μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών μας το 2019. Γι' αυτό τον σκοπό επιβεβαίωσα τον πρόεδρο Μπόρουτ ότι η Κύπρος θα υποστηρίξει με υπερηφάνεια την προσπάθεια της Σλοβενίας για ένταξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο 2024 έως 2025. Κυρίες και κύριοι, όπως ήταν αναμενόμενο, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον πρόεδρο Μπάχορ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας τόσο στη θάλασσα όσο και επί του εδάφους στα Βαρόσια. Ενέργειες που όχι μόνο συνιστούν άλλη μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά απειλούν την ευρύτερη σταθερότητα, ειρήνη και ασφάλεια, όχι μόνο στην ήδη ταραγμένη Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην Ευρώπη σε μία περίοδο ανησυχητικών γεγονότων. Και όπως έχω ήδη τονίσει, η πλευρά μας θα συνεχίσει τις πολυάριθμες και επίμονες προσπάθειές της για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ειρηνική λύση του Κυπριακού, σύμφωνα πάντοτε με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να δώσει διέξοδο από το σημερινό αδιέξοδο, όπως αποδεικνύουν οι προτάσεις μας για την υιοθέτηση τολμηρών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Προς τούτο θα ήταν παράληψη εκ μέρους μου εάν δεν εξέφραζα τη γνήσια εκτίμηση της κυβέρνησης και του λαού της Κύπρου για το προσωπικό συμφέρον και την ισχυρή υποστήριξη του Προέδρου και της κυβέρνησής τους για την επίταξη συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού, που θα επανενώσει την Κύπρο σε ένα σύγχρονο και πραγματικά ανεξάρτητο κράτος, απαλλαγμένο από οποιασδήποτε ξένες εξαρτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Μπόρουτ, με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την επίσκεψή σας, που έθεσε ένα ακόμη θεμέλιο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, προς αμοιβαίο όφελος των λαών μας. Για ακόμη μια φορά σας καλωσορίζω θερμά. Αγαπητέ μου φίλε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου φίλε Νίκο, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας και την πανέμορφη σας χώρα για τη φιλοξενία που μου προσφέρατε σε μένα και στην αντιπροσωπεία μου. Θυμούμε τη δικά σας επίσκεψη πριν κάποια χρόνια στη Σλοβενία και τις επικοδομητικές συζητήσεις που είχαν λάβει χώρα τότε. Σήμερα, όπως έχετε και εσείς πει, με μεγάλη μας λύπη πρέπει να ξεκινήσουμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι δύο καταδικάζουμε
την άνευ πρόκληση εισβολή στην Ουκρανία, στην Νότια Ουκρανία, και η απόφαση του Πρόεδρου Πούτιν είναι μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η ενωμένη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, εύχομαι λοιπόν ότι αυτό να αποτελέσει ένα δυνατό μήνυμα προς τον Πρόεδρο Πούτιν. Η Σλοβενία βοηθάει με ό,τι μπορεί την Ουκρανία, προσφέρουμε πολιτική και ανθρωπιστική βοήθεια, ακόμη και στρατιωτική στήριξη. Κατά τη διάρκεια της συζητήσεώ μας με τον κύριο Πρόεδρο, έχουμε πει φρονό ότι θα ήταν εξαιρετικά καλό προς το καλό των αθώων ανθρώπων οι δύο πλευρές να διαπραγματευθούν για μια ειρηνική επίλυση στην κρίση αυτή. Και θα ήθελα να ευχηθώ ότι σύντομα ότι θα έρθει η ώρα όπου θα λάβουν χώρα οι διαπραγματεύσεις, καλή την πίστη και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση η οποία θα θέσει τέρμα στον πόλεμο και η οποία θα προσφέρει μια πιο φυσιολογική ζωή στον Ουκρανικό λαό και θα αναζητήσει για μια ειρήνη και μια ειρηνική επίλυση στην κρίση της Ουκρανίας. Και επειδή για την ώρα η αρχιτεκτονική της ασφάλειας αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο, δεν είναι δηλαδή μόνο η Ουκρανία η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο, και πιστεύω ότι και οι δύο αντιλαμβανόμαστε το φόβο από τους φίλους μας της Βαλτικής, από τους φίλους μας στην Πολωνία και σε άλλες ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, δεδομένης της ιστορικής εμπειρίας με τη Ρωσία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τη σοβαρότητα και στηρίζουμε αυτές τις χώρες. Και ταυτόχρονα έχω καλέσει τον αγαπητό μου φίλο και τη δικιά σας χώρα να λάβετε υπόψη το τι συμβαίνει στα Δυτικά Βαλκάνια. Πάρα πολλές φορές έχω πει ότι αυτό είναι ένα θέμα γεωπολιτικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της, προκειμένου η Ουκρανία να γίνει υποψήφια χώρα για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να λάβει το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Και θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή τη διάσκεψη τύπου, θα ήταν θετικό εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εσείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η δική σας χώρα θα εξετάσετε επίσης το ίδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και υπάρχει επίσης και σε αυτές τις χώρες ένα πρόβλημα ειρήνης, υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης των ηγετών, υπάρχει μια έλλειψη συζητήσεων για το κοινό μέλλον και υπάρχει λοιπόν μια έλλειψη αξιοπιστίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επίσης, λόγω αυτού του προβλήματος με την Μακεδονία και όλων αυτών των θεμάτων. Αλλά λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θα πρέπει να γίνουν και έχουμε πάρα πολύ παρόμοιες θέσεις σε πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί. Και θα ήθελα να πω κάτι άλλο σε ό,τι αφορά στην προσφυγική κρίση, και αυτή η κρίση είναι μία από τις επιπτώσεις του προβλέμου στην Ουκρανία, και βλέπουμε ότι εκατομμύρια Ουκρανοί θα φύγουν από τη χώρα τους και είμαστε έτοιμοι να τους δεχθούμε. Αυτός είναι ο μόνος ο τρόπος προκειμένου να διατηρήσουμε μια κοινωνία ανθρωπιστική. Και επίσης εκτιμούμε τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται από την κυβέρνηση της Κύπρου, που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης, να δεχθούν τους πρόσφυγες, και κατά εκείνο τον χρόνο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν έτοιμη να μιλήσει με μία φωνή για το θέμα το μεταναστευτικό. Και αναγνωρίζω ότι αυτό ήταν πέρα από εύκολο για την κυβέρνηση
διαχείριση της Κύπρου, δεδομένης του μεγέθους, της ιστορίας της, της γεωγραφικής της θέσεως. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την Κύπρο για αυτή την πραγματικά ο πνεύμα το ευρωπαϊκό. Γνωρίζω παρόλα τα αυτά πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά εσείς το έχετε κάνει εφικτό παρόλα τα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου φίλε, σας ευχόμαστε, εύχομαι εγώ εκ μέρους της χώρας μου να εκφράσω την στήριξή μας την Κύπρο δεδομένων των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μονομερώς οι δραστηριότητες της Τουρκίας είναι απαράδεκτες και δεν γίνονται αποδεκτές. Και μαζί, κύριε Πρόεδρε, έχουμε μιλήσει και για την ενεργειακή ασφάλεια και επίσης έχουμε αναφερθεί σε πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του τρέχοντος πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και επίσης για τις αρνητικές επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, την οποία έχετε αναφέρει στις δικές σας δηλώσεις. Ό,τι αφορά λοιπόν την κλιματική αλλαγή, θα ήθελα να συγχαρώ την πρωτοβουλία της Κύπρου για την πρωτοβουλία αυτή στη Μέση Ανατολή και μετά από την COVID-19 και σήμερα λοιπόν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έχει σκεπάσει, αν θέλετε, τα σημαντικά θέματα, όπως το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Παρ' όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά. Θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, προκειμένου να μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και χάρη στο ευημερείς μας σχέσεις, κύριε Πρόεδρε, έχουμε συμφωνήσει ότι αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουμε και άλλα αρκετά ανοιχτά θέματα και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, τις ίδιες αρχές και είμαστε και σας στηρίζουμε. Όταν αναζητείτε επίλυση για το πρόβλημά σας για τα τελευταία 30 χρόνια. Παρακολουθούμε τα προβλήματά σας και είμαστε κοντά σας και σας στηρίζουμε όπως και εσείς το έχετε θέσει, κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια των δικών σας δηλώσεων. Ευχαριστώ θερμά.